Δημήτρη, άκουσα με λίγο. Αύριο κιόλας θα βρω τα λεφτά σου. Έχω σκεφτεί κάτι. Μην μου το κλείσεις. Δεν κερδίζεις τίποτα με τους αμπουκάδες. Ηρέμησε. Θυμήσου τι σου είπα στην όμως. Θέλεις να ξυπνήσει ο Πάτροκλος, να γίνει προσεκτικός και να ξελιστρήσει πάλι. Δεν σε είδε. Άλλαξε ύφος. Είδες βλέμμα, ρε. Το κέρατο μου μέσα. Εσύ από μένα θα το βρεις, ρε. Έλα, πάμε να φάμε. Πλάκα μου κάνεις. Το στομάχι μου τώρα δέθηκε κόμπος. Πολύ σπάστηκα που πέσαμε πάνω στο Μινά. Ωραία η κοπέλα του όμως, ε. Ναι, καλή είναι. Καλά. Δεν είναι και σαν τη Βασιλική. Πολύ δεύτερη. Δεν είσαι αντικειμενική. Τη έδειξε τη φίλη τώρα. Μα η Αναστασία πού είναι, δεν θα έρθει. Αλλά ναι, κάτσε να την πάω τηλέφωνο. Έλα, αγάπη μου, τώρα θα σε παίρνω κι εγώ. Είμαι έξω από το σπίτι του Σύφη. Θέλω πηγώντας να με δει, λέει. Όχι, όχι, δεν θα έρθω. Εντάξει, αγάπη μου, πεινάς να σου φέρω κάτι να φας. Ναι, φέρε μου. Σ' αγαπάω. Δεν θα έρθει τελικά. Όχι. Δεν μου λέτε εσείς οι δύο. Πότε θα βαφτίσω τη Σοφία, όπου να είναι θα περπατήσει. Και φοβάσαι, μη σου σκάσει από την κολυμπήθρα και την κυνηγάς. Έτσι όπως το πάτε, θα συμβεί και αυτό. Σε 15 μέρες θα τη βαφτίσουμε, εδώ στην Κρήτη. Μάλιστα, φράου Μελίνα. Ωραία, λοιπόν. Οργανώστε το. Ο νονός περιμένει. Δεν πεζότανε. Δεν πεζότανε. Το ύφος του Ματέου όταν τον πήρε η Στέλλα να του ζητήσει να της βρει ψαρόσουπα για να κατεβάσει γάλα. Το βλέμμα του ήταν όλα τα λεφτά. Κάντα, παιδί μου, μπορεί να μην κοιμάται και να ακούει από πάνω. Δεν ακούει, μη φοβάς. Δεν σου πω, μου πει, Αμινάς. Γαλλία, ε. Καινούργια γυναίκα, γάμους, γλέντια, καταστάσεις. Ωραία, ωραίο πράγμα όμως, ε. Πάει και η μήνα του Μέλιτος. Ποιος στη χάρη του. Ποιος στη χάρη του. Ωραίο πράγμα. Ναι, όσο και να. Δηλαδή, όπως και να το δεις, το καινούργιο είναι αλλιώς. Αχιλέα, κόφτο να μην σκοτωθούμε. Τι έπαθες, αγάπη μου. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι θεωρίες σου ξαφνικά. Ναι, το ρίπτει, αγάπη. Σε πειράζω, ρε. Ήθελα έτσι να δω αν είσαι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου όταν αμπέσαι. Να μην σου πω τώρα τίποτα, ένα, μη σου πω τίποτα. Έλα, έλα. Τι θες να αποστηρώσουμε τον καναπέ. Αυτό το φόρμα μου το βλέπω. Έλα στη δικιά μας. Μινά, τη Σύφη να αγαπάς. Μα και την πεθερά σου. Μινά, τη Σύφη να αγαπάς. Μα και την πεθερά σου. Μα και την πεθερά σου. Γιατί σου την ανέθρεψε να κάνεις τα παιδιά σου. Μινά, τη Σύφη να αγαπάς. Να τη Λίνα να αγαπάς, αγεντάριο σου μάτια. Έτσι, να τη Λίνα να αγαπάς, αγεντάριο σου μάτια. Και στην καρδιά σου της έτσι δίσα την απαλάτια. Μπράβο! Μπράβο! Έλα, πάμε, να ξεκινήσουμε! Φοβαράτε μου, ρε! Έλα! Έλα!
γίνεται. Ρε, πότε σκοπεύετε να γυρίσετε? Άγνωστο. Ξέρεις τώρα, όσο είναι το μωρό στη θερμοκοιτήδα, ο Μαθαίος δεν το κουνάει. Να σου πω, σε παίρνω σε λίγο. Πρέπει να κλείσω. Σε πάρω. Τι έγινε, αγάπη μου? Τι έλατε. Για πες με εσύ. Όλο πόρτετρο σήμερα, όλοι έχουν δουλειά. Δεν είναι η μέρα σου, φαίνεται. Τόσο μαζόχα είσαι. Μου λες, σε παρακαλώ, γιατί πήγες στο σπίτι της Δάφνης να τον δεις γαμπρό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Σώπα, αγάπη μου. Σώπα, σώπα. Good morning. Hello. Hello. Oh God, you're such a beautiful girl. Thank you. You too. Thank you. What do you say? Should we go get your present? Yes. Okay. Tell me, what's up with Cephas? Is he going to tell Stefania? No, Harry. Actually, we mustn't play around with child psychology. Anyway, after shopping, we can go for coffee if you want. Absolutely. I would love to. Opa. Τι παίζει εδώ, Νύφη και Πεθερούλα αγκαζέ? Και τώρα επιμένεις εσύ ότι δεν παίζει τίποτα με αυτή και το Σύφη? Εντάξει, δεν υπάρχει πια λόγος να στο κρύβω. Με κορόιδευες δηλαδή, μου λέγες άλλα ντάλλον. Ούτε ο Ματθαίος ξέρει τίποτα, ούτε κανείς, έτσι. Το κρατάτε μυστικό με την Αναστασία? Βρε αγάπη μου, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι μέχρι να βρει ο Σύφης έναν τρόπο να το πει Στεφανία. Και από μένα γιατί το κρύβεις? Θα πάω εγώ να το πω στο παιδί? Περίμενε, αρκετά. Δεν είναι ότι δεν σε εμπιστεύομαι, αφού με ξέρεις. Όταν μαθαίνω ένα μυστικό, δεν το λέω πουθενά. Το κρατάω. Να το κόψεις αυτό το λάτωμα. Από μένα εννοώ. Έλα μέσα, Χρήστο. Γεια σου, Μελίνα. Καλώς τον. Καφεδάκι να βάλω? Όχι, ευχαριστώ. Ζήτησα να σας δω, γιατί χρειάζομαι τις συμβουλές και των δυο σας για ένα θέμα που με απασχολεί. Άρε, σε είδαμε σε δρόμο με το καινούριο σου αμάξι. Καλορίζικο. Ωραίο είναι. Δώρο της Αλίκης. Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί, ρε? Να κάνεις ένα check-up. Όχι, άλλο εννοούσα. Δεν αισθάνομαι καλά για την τροπή που έχει πάρει σχέση μου με την Αλίκη. Με έχει ευνουχίσει. Έχει περισσότερα λεφτά από μένα τώρα πια. Και δεν φέρεται λίγο σαν άντρας. Αυτό είναι, ρε. Εντάξει, απλό. Απλό. Θα χτυπήσεις το χέρι σου στο τραπέζι και θα σκίσεις τη γάτα. Πόσο ακριβώς να το χτυπήσει η χιλιά για να σκίσει τη γάτα? Για δείξε μας. Λίγο, ρε παιδάκι μου. Λίγο. Μια σταλιά, να.